ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Θα σε γυρίσω 15 χρόνια πίσω στη σειρά Μαύρα Μεσάνυχτα. Είναι από τις πιο όμορφες στιγμές που έχω ζήσει. Ήμουν 22 χρονών τότε και μόλις είχα τελειώσει από τη δραματική σχολή. Και έτσι έγινε η αρχή μου. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Με μεγάλη μου χαρά είπα το ναι, ασχέτως του αν έπρεπε να πάρω κάποια κιλά για τη σειρά. Είχα πάρει 25 κιλά τότε. Ήταν πολλά, είναι η αλήθεια. Αλλά θεωρώ ότι άκρισε τον κόπο. Τι σε έκανα delete! Τι είναι αυτό που τις έκανες πάλι, βρε! Θέλω να με πεθάνεις, φυλακή θα σε βάλουνε! Προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της σειράς Μαύρα Μεσάνυχτα. Την επόμενη μέρα πώς αντιμετώπιζε ο κόσμος στον δρόμο? Σίγουρα υπήρχε μια καζούρα, μια πλάκα, την οποία κάποιος μπορεί να την παρεξηγούσε, εγώ δεν την παρεξηγούσα. Όταν βλέπεις ένα παιδί το οποίο έχει κάποια περαιτέρω κιλά, παραπάνω κιλά, ο οποίος το βλέπει σε μια σειρά να είναι συνέχεια μπουκωμένος, να τρώει, να ασχολείται, να είναι αυτό το πράγμα, εντάξει, μπορεί να γίνει κάποιο κακοπρέρετο σχόλιο. Είχε τύχει να πάω στο περίπτερο, ας πούμε, να πάρω κάτι. Ήξερα το παιδί που είχε το περίπτερο, παίρνω κάτι και όπως φεύγω ήταν δύο παιδιά από πίσω και κάτι το είπανε. Και αυτός αντέδρασε λίγο περίεργα γιατί ήταν τύπου υβριστικό, αλλά σε πλάκα. Οι άνθρωποι βλέπαν τη σειρά και με χαρακτηρίσαν, ας πούμε, όπως ήμουν στο ρόλο. Okay. Είμαστε super wow οικογένεια, ε! Αγκάλιτσες και φυλάκια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Α, για να σου πω, παρατράβηξε αυτό το θέμα. Αυτό λέω κι εγώ. Παρατράβηξε. Ποια ήταν η καλύτερη συμβουλή που σου είχε δώσει ο Πάνος Κοκκινόπουλος, που ήταν και ο σκηνοθέτης της σειράς? Αρχικά, ο Πάνος είναι ένας άνθρωπος πραγματικά υπέροχος. Ενώ ήταν τόσοι άλλοι δίπλα που είχαν απίστευτη εμπειρία, έτσι. Όταν ήθελε να σου πει κάτι, ποτέ δεν ερχόταν μέσα μπροστά σε όλους να σου πει αυτό άλλαξε το ή κάντο ή να σου φωνάξει. Τίποτα. Σε έπαιρνε στην άκρη και σου έλεγε. Πώς είναι το παντελόνι σου? Πρόσεχε, βρε αγόρι μου, όταν τροσλερώθηκες. Ωχ, κολλάει η μαρμελάδα, είναι. Στέλιος Μάινας και Μπέση Μάλφα ήταν οι τηλεοπτικοί σου γονείς στη σειρά. Σου έδιναν συμβουλές, σε βοηθούσαν στα γυρίσματα? Δεν ερχόντουσαν να μου πούνε, Παναγιώτη, αυτό κάντο έτσι. Με βοηθούσαν εκείνοι με τον τρόπο τους. Αν κάτι δεν το έκανα καλά, με κάναν να το κάνω χωρίς να με προσβάλλουν. Που είναι το πιο βασικό κομμάτι. Λες, τι ωραίο να μην κοιτάει όλος, ούτε να σε προσβάλλει, ούτε να σε κοιτάξει με ένα περίεργο τρόπο επειδή πες μια τάκα λάθος. Γιατί ξέρω ότι είμαι ένα παιδί που μόλις είχα τελειώσει. Τώρα έχασα τον ήρμο μου, που είχαμε μείνει. Στους ευγενικούς του τρόπους. Θυμάσαι την πιο αστεία σκηνή που είχες γυρίσει? Ήταν ο Γεράσιμος στους Κεδαρέσεις και έπεφτε στην πισίνα και ήμασταν όλοι και ήταν βαμμένος. Και έβγαινα την πισίνα και του έλεγα εγώ, θείε, ξεβάφεις. Γιατί ξεβάφει ο θείος σου? Και κάθε φορά ο Γεράσιμος με κοίταζε και εγώ και ξεκινάγαμε και γελάγαμε μαζί. Οπότε αυτό συνέβαινε συνέχεια και την κάναμε σκηνή πάρα πολλές φορές. Thank you, baby. Άντε στο σπίτι σου, Βασιλάκη. Άντε στο σπίτι σου, μη σε στείλω πουθενά αλλού. Άντε στο καλό. Αυτή την περίοδο πού σε βλέπουμε? Αυτή την περίοδο έκανα ένα guest στην σειρά Έρωτας Φυγάς του Open. Και αμέσως μετά ξεκίνησα στην Άγρια Γη του Sky, που κάνω ένα πολύ ωραίο ρόλο. Ρε αγόρι μου, για το καλό σου το λέω. Είσαι που είσαι γεματούλης, φοράς και τα στενά, δίνεις λαδιά κασούρα. Θες να σε μουρλάνε στο δούλεμα καινούριου συμμαθητές? Δεν γουστάρω να αλλάξω σχολείο. Δεν γουστάρω να κάνω παρέα με φλόρια.